Σεισμική δραστηριότητα καταγράφεται το τελευταίο 24ωρο νότια της Κρήτης, όπου σήμερα το πρωί 4 σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν την περιοχή με το καλημέρα. Η ένταση των σεισμών κυμαίνεται από 2,7 έως 4,5 ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή, ξεκινώντας από 73 έως και 78 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Τυμπακίου. Η ακολουθία ξεκίνησε χθες στις 10.30 το πρωί με δόνηση 3,9 ρίχτερ και σε εστιακό βάθος 12,4 χιλιόμετρων. Σήμερα στις 9.59 το πρωί, σεισμός 3,5 ρίχτερ καταγράφηκε σε βάθος 20,8 χιλιόμετρων, 74 χιλιόμετρα νότια του Τυμπακίου. Μετά από 2 λεπτά, δόνηση 2,7 ρίχτερ σε απόσταση 10 χιλιόμετρων και σε εστιακό βάθος 20,1 χιλιόμετρα, για να ακολουθήσει 60 δευτερόλεπτα έπειτα, σεισμός 4,5 ρίχτερ σε εστιακό βάθος 9,9 χιλιόμετρων. Έως τις 12 το μεσημέρι, η τελευταία δόνηση είχε καταγραφεί με ένταση 3 ρίχτερ πάντα στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Οι σεισμολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστική, παρακολουθώντας στενά το φαινόμενο που προς το παρόν δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Την συγκεκριμένη περιοχή μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Είναι μια περιοχή η οποία έχει σεισμικότητα, δίνει σεισμούς. Τα μεγέθη είναι ακόμα μικρά, είναι κάτω του 5, οπότε δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ωστόσο, οτιδήποτε γίνεται και σε όλη την Ελλάδα και στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου έχουμε επαναλαμβανόμενους σεισμούς σχετικά σημαντικών μεγεθών, έστω και 3,5-4,5, το παρακολουθούμε να δούμε την εξέλιξή του, να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να προσέξουμε περισσότερο. Οι σεισμικές δονήσεις δεν έγιναν ιδιαίτερα αισθητές, ενώ δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή άλλα προβλήματα. Η περιοχή αυτή ανήκει στην ευρύτερη ζώνη του ελληνικού τόξου, ζώνη καταβήθησης της Αφρικής κάτω από την Ευρώπη και συγκεκριμένα την Ελλάδα, που ξεκινάει από την Κεφαλονιά και φτάνει μέχρι τη Ρόδο. Οπότε ανήκει σε αυτό το κομμάτι. Είναι γνωστή η περιοχή η οποία δίνει σεισμούς. Η Κρήτη θεωρείται σεισμογενής περιοχή, με τις τελευταίες δονήσεις στα νότια του νησιού να εντοπίζονται πάνω στο σύστημα ρηγμάτων που συγκροτεί το ελληνικό σεισμικό τόξο. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει σεισμός στην Κρήτη. Έχετε κουνηθεί αρκετές φορές. Ψυχραιμία, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Αν υπάρξει κάτι το οποίο χρειάζεται να υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση, είμαστε εδώ πέρα 24 ώρες 24 ώρες, οπότε οτιδήποτε χρειαστεί μέσω της πολιτείας θα υπάρξει ενημέρωση και σχετική ανακοίνωση. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τη σεισμική δραστηριότητα, στοιχεία τα οποία εμφανίζονται αυτόματα όπως καταγράφονται από τους σεισμογράφους και λίγα λεπτά μετά ακολουθεί η αναθεώρησή τους από τους ίδιους τους επιστήμονες που δημοσιεύουν πλέον με απόλυτη ακρίβεια τα δεδομένα. Υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος ελέγχει τα δεδομένα καθώς καταγράφονται και βλέπει αν υπάρχει κάποια ανομαλία στο σήμα το οποίο λαμβάνει και αν μπορεί αυτή την ανομαλία να τη χαρακτηρίσει σαν σεισμικό κύμα. Κοιτάει αν υπάρχουν και κοντινότεροι σταθμοί που να έχουν μια παρόμοια ανομαλία, τους συσχετίζει μεταξύ τους και βγάζει ένα πρώτο επίκεντρο. Αυτό βγαίνει τα πρώτα δευτερόλεπτα μέχρι ένα λεπτό, 1,5 λεπτό το πολύ, υπάρχει πρώτη ένδειξη για ένα επίκεντρο και ένα μέγεθος. Ωστόσο, όπως όλα τα αυτόματα συστήματα, μπορεί να κάνει λάθος, δηλαδή να μπερδέψει κάποια ανομαλία στην κυματομορφή με σεισμό. Το έχει σαν αποτέλεσμα να δώσει λάθος επίκεντρο και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα. Θα πρέπει να δούμε, να εντοπίσουμε αν υπάρξει όντως πρόβλημα, να το διορθώσουμε, ούτως ώστε να έχουμε το σωστό επίκεντρο και με το σωστό μέγεθος.